Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες όσοι παρευρίσκεστε σήμερα εδώ και φυσικά να ευχαριστήσω και το ΕΒΑ, τον πρόεδρό του, για την φιλοξενία. Να σας πω ότι δεν αισθάνομαι καθόλου άβολα εκεί ανάμεσά σας, όπως ενδεχομένως πιθανώς να αισθανόμουν παλιότερα, αλλά όμως δεν είναι ότι άλλαξα εγώ, αλλά ότι πρέπει να αλλάξετε εσείς. Πρέπει να αλλάξετε εσείς, θα εξηγήσω τι εννοώ. Η αριστερά κατ' εξοχήν εκπροσωπεί και θα εκπροσωπεί τις κατώτερες οικονομικά τάξεις, την εργατική τάξη. Ως εκ τούτου όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μία καχυποψία, καλώς νοούμενη, αντιπαράθεση εξαιτίας των διαφορετικών συμφερόντων που εκπροσωπούμε. Όμως μετά από 2,5-3 χρόνια σκληρής εφαρμογής της παράλογης αυτής της πολιτικής του μνημονίου, ήρθε νομίζω η ώρα να κατανοήσουν και οι εκπρόσωποι αυτού που ονομάζεται μεσαία διαστρωμάτωση, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πόσο δε μάλλον μικρομεσαίοι έμποροι και βιοτέχνες, ότι το στρατηγικό του συμφέρον σε αυτή τη φάση, την ιστορική φάση, είναι η κοινωνική συμμαχία με όσους υποστηρίζουν τις κατώτερες τάξεις. Και όχι με όσους υποστηρίζουν μια πολιτική που διαλύει τη μεσαία τάξη και ισοπεδώνει την κατώτερη. Χρειάζεται μια ευρύτατη κοινωνική συμμαχία, εθνική σημασίας συμμαχία, διότι αυτοί που εποφελούνται από αυτή την πολιτική, από αυτή την βάναυση, τη βάρβαρη πολιτική, είναι το 1% και αν του πληθυσμού της χώρας μας. Επιτρέψτε μου αυτή την εισαγωγή και να περάσω στο θέμα μας, που είναι η πρόταση της ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης, που η πρότασή μας για μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του φορολογικού σύστημα, το συνοβασικό στόχος της ημερίδας, και βεβαίως στη δική μας λογική η μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγεί σε κάθετη ρήξη με ένα σύστημα που αναπαράγει και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες και σε τελική ανάλυση με ένα σύστημα που αποδιαρθρώνει την κοινωνική συνοχή. Είναι λοιπόν σαφές ότι αναφερόμαστε σε ένα φορολογικό σύστημα εστιασμένο στην ανάπτυξη, στην αναδιανομή του πλούτου και στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών. Ένα φορολογικό σύστημα εργαλείων για την έξοδο από τη σημερινή κρίση προς όφελος της κοινωνίας. Όμως για να μπορέσουμε να δώσουμε την εικόνα των προτάσεών μας, πρέπει να πούμε και δύο λόγια για το πώς φτάσαμε ως εδώ και κυρίως να κατανοήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς άνησης κατανομής που μας οδήγησαν ως εδώ. Για να γίνει κατανοητό το πόσο σημαντική είναι για την αντιμετώπιση της κρίσης μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, πρέπει να ξεκινήσουμε από το χθες και το σήμερα. Να εξετάσουμε δηλαδή το πώς η σταθερή και διαχρονική μεροληψία της φορολογικής πολιτικής υπέρ των οικονομικά ισχυρών αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της σημερινής κρίσης. Εδώ και χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς ασκούν κριτική τη φορολογική πολιτική, την οποία άσκησαν με συνέπεια και προπαντός αδιατάραχτη συνέχεια οι δυνάμεις του πολιτικού κατεστημένου που κυβερνούσαν αδιαλείπτως τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Στον πυρήνα της δικής μας αντιπρότασης βρίσκεται, όπως είπε και ο Γιάννης Ομιλιός πιο πριν, ένα φορολογικό σύστημα απλό, λειτουργικό, σταθερό, πιο αποτελεσματικό και προπάντως πιο δίκαιο. Ένα τέτοιο φορολογικό σύστημα είναι κλειδί για την εναλλακτική μας πολιτική πρόταση και βρίσκεται διαρκώς στον πυρήνα των δικών μας προγραμματικών επεξεργασιών. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που η προγραμματική μας πρόταση
διαρκώς εμπλουτίζεται, ώστε να περιλαμβάνει τις εξελίξεις, να γίνεται πιο λεπτομερής, να ενσωματώνει τις κριτικές και τις απαιτήσεις της κοινωνίας στην κατεύθυνση μιας ριζοσπαστικής θεσμικής μεταρρύθμισης. Μια τέτοια μεταρρύθμιση είναι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία, καθώς μας παρέχει την ανεξαρτησία που χρειαζόμαστε στη χάραξη της πολιτικής για έξοδο από την κρίση, προς όφελος, επαναλαμβάνω, όχι απλά της μεγάλης, της συντριπτικά μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Ο κυρίαρχος πολιτικός και οικονομικός λόγος εμφανίζει συστηματικά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας το δημοσιονομικό πρόβλημα ως πρόβλημα υπερβολικών δαπανών. Ο ισχυρισμός αυτός είναι βγαλμένος από τον σκληρό πυρήνα μιας χρεοκοπημένης πλέον ιδεολογίας, της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, και οδηγεί κατευθείαν στη δικαιολόγηση των σκληρών οικονομικών μέτρων που επιβάλλονται από το μνημόνιο και οδηγούν στη διάλυση του κοινωνικού κράτους και στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Για να γίνει αποδεκτή από την κοινή γνώμη μια τέτοια διάλυση, ανασύρεται το επιχείρημα του αναποτελεσματικού, αντιπαραγωγικού και διεφθαρμένου δημόσιου τομέα. Αποσιωπάται όμως το γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας αφέθηκε συστηματικά να καταρρεύσει και κατ' επιλογή να έγινε αντιπαραγωγικός και αναποτελεσματικός, προκειμένου να δημιουργηθεί σε ιδιαίτερα κρίσιμους τομείς χώρος για, όχι για την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά για την ιδιωτική κερδοσκοπία. Αποσιωπάται επίσης ότι το κομμάτι του δημοσίου που βρέθηκε έξω από τη στρατηγική της απορρίθμισης χρησιμοποιήθηκε από τα κόμματα εξουσίας ως πεδίο πελατειακών σχέσεων και εξυπηρέτησης συμφερόντων. Έτσι, σε μια κοινή γνώμη πεπισμένη ότι ο δημόσιος τομέας δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο του και στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, οι περικοπές δαπανών παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται ως αναγκαίος και μόνος ρεαλιστικός δρόμος. Ο ισχυρισμός αυτός, κατά την άποψή μας, ήταν ψευδής, ψευδέστατος και κυρίως ήταν αντιεπιστημονικός και είναι ένας ισχυρισμός που πρέπει να καταρριφθεί. Η κρίση των δημόσιων οικονομικών, που σχετίζεται άμεσα με τη διόγκωση του χρέους, δεν είναι κρίση δαπανών. Είναι κυρίως κρίση εσόδων. Σε συνδυασμό βεβαίως με μια δημόσια διοίκηση, δεν το αρνούμαστε, πώς να το αρνηθούμε άλλωστε, σε συνδυασμό βεβαίως με μια δημόσια διοίκηση που δεν εξυπηρετούσε με αποτελεσματικό τρόπο τις κοινωνικές ανάγκες. Βλέπουμε λοιπόν στον πρώτο πίνακα που θα σας παρουσιάσουμε τις δαπάνες στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες στην Ευρωζώνη κατά την περίοδο 2001-2008. Σε όλη αυτή την περίοδο, οι δαπάνες είναι λίγο χαμηλότερες στην Ελλάδα από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Μιλάμε βεβαίως για δαπάνες άσχημα κατανεμημένες, με σοβαρά προβλήματα για την υγεία, την παιδεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις συντάξεις. Μιλάμε επίσης για δαπάνες επιβαρημένες πολλές φορές από σκάνδαλα, όπως αυτά της Siemens, των εξοπλιστικών δαπανών, των Ολυμπιακών Αγώνων και δεκάδες άλλα οργανωμένα συστημικά γύρω από τη λαιλασία του δημόσιου συμφέροντος από τους μεγάλους προμηθευτές και αναλόγους του δημοσίου. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως φαίνεται σε αυτόν εδώ τον πίνακα, αν αφαιρέσουμε τους τόκους που πληρώναμε τότε, οι δαπάνες είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το πρόβλημά μας δεν ήταν ένα ακριβό δημόσιο, αλλά ένα δημόσιο άσχημα οργανωμένο, ανοχήρωτο, απέναντι στη διαπλοκή και αναντίστοιχο με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου ήταν πάντοτε πολύ χαμηλότερα
από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στον επόμενο πίνακα θα δείτε, σε αυτόν εδώ παρουσιάζεται η σύγκριση των ελληνικών και των μέσων ευρωπαϊκών εσόδων στο διάστημα 2001-2012. Όπου βλέπετε ότι τα έσοδα της χώρας μας είναι η κάτω γραμμή σε σχέση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχει εδώ όμως μια λεπτομέρεια που πρέπει να προσέξουμε. Στο τέλος, τα χρόνια της κρίσης εμφανίζεται σύγκληση. Σύγκληση εσόδων. Αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην φορολογική επιδρομή του μνημονίου επί μισθωτών και συνταξιούχων, καθώς βεβαίως και στα γνωστά σε όλους μας χαράτσια. Για να γίνει κατανοητός ο ρόλος της υστέρησης εσόδων στην κρίση, νομίζω ότι είναι ενδεικτικός ο επόμενος πίνακας, που δείχνει το χρέος με το οποίο θα συναντούσαμε την παγκόσμια κρίση το έτος 2008, εάν τα έσοδά μας όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν αντίστοιχα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Μια πρώτη παρατήρηση από τα στοιχεία αυτά είναι η φιλολογία γύρω από τις υπερβολικές δαπάνες. Είναι μια φιλολογία η οποία δεν εστιάζει στο πραγματικό πρόβλημα. Σχετίζεται περισσότερο με το οικονομικό μοντέλο το οποίο επιχειρούν να μας επιβάλλουν και στο οποίο ο δημόσιος τομέας θα είναι πλήρως αποδυναμωμένος προς όφελος της αγοράς. Έχει όμως, φίλες και φίλοι, σημασία να προχωρήσουμε και λίγο παραπέρα την ανάλυσή μας και να δούμε γιατί τα έσοδα, τα δημόσια έσοδα στη χώρα μας ήταν διαρκώς τόσο χαμηλά. Γιατί στην Ελλάδα υπήρχε αυτή η υστέρηση εσόδων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δημόσια έσοδα των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την απάντηση σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα τη δίνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά και μια παλαιότερη δήλωση του πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του κ. Στροσκάν, στις 7 Δεκεμβρίου του 2010, που είπε ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν φορολογούνται οι πλούσιοι. Και νομίζω ότι στον πίνακα αυτό φαίνεται η υστέρηση εσόδων σε σχέση με την Ευρωζώνη σε διάφορες κατηγορίες. Είναι προφανές ότι η υστέρηση εσόδων εμφανίζεται κυρίως στους άμεσους φόρους, καθώς και στους φόρους εισοδήματος και περιουσίας. Αυτό σημαίνει ότι οι ωφελημένοι από την υστέρηση εσόδων δεν ήταν ποτέ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Ο μεγάλος ωφελημένος από την υστέρηση εσόδων είναι ένα οργανωμένο σύστημα φοροδιαφυγής του πλούτου. Η μέθοδοι του συστήματος αυτού είναι πολύπλευρες, είναι οι μεταφορές ακινήτων και αυτοκινήτων σε offshore εταιρείες, είναι οι ενδομηλικές συναλλαγές για την απόκρυψη εσόδων, είναι τα χαριστικά προσωπικά δάνεια που δίνονταν ως επιχειρηματικά, είναι ο χαρακτηρισμός σκαφών ως επαγγελματικά και παρατηριστικών κατοικιών ως τουριστικές επιχειρήσεις, είναι οι εικονικές δωρεές σε φιλόπτωχα ταμεία ή η νομιμοποίηση εισοδημάτων από το εξωτερικό και άλλες μεθοδεύσεις που χαρακτηρίστηκαν ως νόμιμες και ηθικές πρακτικές. Την ίδια στιγμή που είχαμε όλα αυτά και τα γνωρίζουμε όλοι ότι τα είχαμε όλα αυτά και ίσως είναι ένα παράδοξο το πόσο οργανωμένα τα είχαμε όλα αυτά στη χώρα μας, είχαμε τα χαμηλότερα έσοδα στην Ευρώπη από φορολόγηση μεγάλων επιχειρήσεων. Και αυτό σας το τεκμηριώνει ο πίνακας που παρουσιάζει τα στοιχεία για το 2010. Ο πίνακας αυτός λοιπόν παρουσιάζει τα στοιχεία για το 2010, τις αντίστοιχες αποκλίσεις που εκτιμώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σταθερή βάση. Και η ουσία είναι ότι μέσα από ένα σύστημα φοροαπαλλαγών, offshore εταιριών, ενδοομιλικών συναλλαγών και άλλων δυνατοτήτων που παρέχονται από το φορολογικό σύστημα,
καταλήγουμε σε ένα επίπεδο πραγματικής φορολογίας του κεφαλαίου που βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Την περίοδο 2000-2010 η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη μείωση φορολογικών εσόδων από επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 μελών. Η μείωση αυτή είναι της τάξης των 1,7 μονάδων του ΑΕΠ. Στην κατεύθυνση αυτής ακριβώς της πολιτικής που μας οδήγησε ως εδώ, τα προβλεπόμενα έσοδα από φόρους επιχειρήσεων για το 2013 περιορίζονται στο 0,8% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό όταν στην Ευρώπη ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι της τάξης του 2,3%, δηλαδή σχεδόν 3 φορές υψηλότερος. Κατά τη δική μας εκτίμηση λοιπόν, στη ρίζα του φορολογικού προβλήματος δεν βρίσκονται κάποιοι ασυνείδητοι ιδιωτελείς επαγγελματίες, αλλά βρίσκεται ένα σύστημα νόμιμης φοροαποφυγής ή ακόμα και φοροαπαλλαγής, στημένο επίτηδες για τους οικονομικά ισχυρούς. Ένα σύστημα που εξυπηρετεί τη φοροασυλία, προωθώντας ταυτόχρονα το διακηρυγμένο στόχο της αποδόμησης του δημόσιου τομέα του κοινωνικού κράτους. Το σύστημα αυτό, φίλες και φίλοι, υποστηρίχθηκε και στηρίχθηκε από τις κυβερνήσεις με την αποδιάρθρωση των εισπρακτικών και ελεκτικών μηχανισμών. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνταν οι πελατειακές σχέσεις, αλλά παράλληλα ενωνυμοποιείται και η νεοφιλελεύθερη στρατηγική. Η ακρίβεια την οποία προκαλούσε η εισαγωγή αγοραίων προτύπων, οι μειώσεις των εισοδημάτων για πολλούς εργαζόμενους, οι έμεσες ιδιωτικοποίησεις δημοσίων αγαθών, ήταν πράγματα που μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολα ανεκτά τόσο για τις μικροεπιχειρήσεις, όσο και τους αυτοαπασχολούμενους, με την πρόσθετη χρήση αυτού του μαγικού εργαλείου της φοροδιαφυγής. Και το μήνυμα ήταν ένα. Μπορείς και εσύ να φοροδιαφύγεις. Μπορείς και εσύ να στήσεις μία offshore επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό, το υπάρχον φορολογικό σύστημα, με τη σημαντική υστέρηση των εσόδων, αποτέλεσε την άμεση βασική αιτία για τη δημιουργία ελλειμμάτων την προηγούμενη δεκαετία και κατά συνέπεια για τη συσσόρευση δημοσίου χρέους πριν την παγκόσμια κρίση του 2008. Φίλες και φίλοι, από όλα όσα σας είπα πιο πριν, δεν ξέρω, επειδή δεν είχα πλήρως την εικόνα αν οι πίνακες έβγαιναν την ώρα που το έλεγα, θέλω να κρατήσετε ένα στοιχείο για να μην κουραστούμε. Ότι το 2008, εάν όλη την προηγούμενη δεκαετία η χώρα μας είχε έσοδα αντίστοιχα του μέσου ευρωπαϊκού όρου, θα έμπαινε το 2008 στην κρίση η χώρα μας με χρέος ως προς ποσοστό του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος αντίστοιχο με αυτό που είχε το 2008 η Γερμανία όταν μπαίναμε στην κρίση. Και όχι βέβαια τις τάξεις άνω του 100% που οδήγησε σε αυτή την κρίση χρέους που με τους τιτανικούς και αυτές τις ανεκδίγητες διαχειρήσεις μας οδήγησε στην παγίδα που βρισκόμαστε σήμερα και στην εθνική τραγωδία που βιώνουμε σήμερα. Μια εναλλακτική φορολογική πολιτική λοιπόν δεν μπορεί παρά να εστιάζει στην αύξηση των εσόδων με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, ώστε να χρηματοδοτηθεί έκδοση από την κρίση προς όφελος των πολιτών. Έτσι εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τη βία φτωχοποίηση ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων, την καταστροφή του κοινωνικού ιστού και τις ιδιωτικοποίησεις των δημόσιων αγαθών και του δημόσιου πλούτου που προωθούν σήμερα με πρωτοφανή κινησμό οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Η βασική επιδίωξη του μνημονίου είναι η καταστροφή του κοινωνικού κράτους. Στόχος είναι να εκκορυθούν σε ιδιώτες η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική ασφάλιση, αλλά και ένα ευρύτατο φάσμα δημοσίων αγαθών, όπως είναι το νερό, τα δάση, οι παραλίες, η δημόσια γη και ό,τι άλλο σε αυτόν τον τόπο μπορεί να πουληθεί.
Μιλάμε λοιπόν για αγαθά που ο ιδιωτικός τομέας τα παράγει με μεγαλύτερο κόστος ή χειρότερη ποιότητα. Μιλάμε για αγαθά στα οποία πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση, όπως το νερό για παράδειγμα, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας. Για αγαθά τα οποία η ιστορία των κοινωνιών έχει διδάξει ήδη από τον προηγούμενο αιώνα ότι δεν μπορεί να είναι εμπορεύσιμο. Για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα αυτών των αγαθών χρειάζεται να υπάρχουν τα ανάλογα δημόσια έσοδα που θα τα παράξουν ως τέτοια. Ταυτόχρονα είναι αναγκαίο να υπάρξει μια διαφορετική και πιο αποτελεσματική οργάνωση των δαπανών, καθώς και μια αποτελεσματικότερη παροχή δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Επί της ουσίας, το φορολογικό σύστημα ασκεί αναδιανεμητική πολιτική. Αναδιανέμει το εισόδημα από κάποιους σε κάποιους άλλους μέσω των δαπανών. Επομένως, ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα δημιουργεί όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Μόνο στη βάση αυτή άλλωστε μπορούν να συλλεχθούν έσοδα. Δεν μπορείς να ζητάς να σου δώσει κάτι κάποιος που δεν έχει να σου δώσει. Και αυτή η απλή αρχή βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα της λογικής των μνημονίων. Με τον τρόπο αυτό, εμείς περιγράφουμε την ανάγκη για ένα κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα τέτοιο φορολογικό σύστημα αποτελεί τμήμα μιας συνολικής μεταρρύθμισης που θα αφορά τη λειτουργία και την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να γίνει αποτελεσματική, πιο παραγωγική και πιο αξιόπιστη στη συνείδηση της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και η εφαρμογή ενός κοινωνικά δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος είναι για τη χώρα μας μια μεγάλη εκκρεμότητα δεκαετιών. Απλά τώρα αυτή η εκκρεμότητα γίνεται αναγκαιότητα, ανάγκη επιβίωσης. Σήμερα, με δεδομένη την κοινωνική καταστροφή που συντελείται από την κρίση, είναι περισσότερο επιτακτικό από ποτέ να κοιτάξουμε στα λάθη του παρελθόντος, να μην επιμένουμε σε ιδεολογήματα, να έχουμε την ανάλυση του τι συνέβαινε και τι έφταιξε, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή, να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα. Όλη η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, πιστεύω ότι έχει κατανοήσει ότι αυτό το πρόγραμμα που με το ζόρι μας σωθούν να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα, όχι μόνο είναι ένα πρόγραμμα που δεν βγαίνει, αλλά είναι ένα πρόγραμμα έξω από το πλαίσιο της λογικής. Και δεν μας λέει να το εφαρμόσουμε επειδή θα έχει αποτελέσματα, αλλά επειδή έχουμε δεσμευτεί και επειδή έτσι πρέπει. Υπάρχει κανείς σοβαρός, όχι οικονομολόγος, κανείς σοβαρός άνθρωπος που να καταλαβαίνει, που να μπορεί να κάνει στοιχειώδεις υπολογισμούς, που δεν κατανοεί ότι το να αυξάνει τους συντελεστές και να εξισώνει τους συντελεστές πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης οδηγεί σε αποτελέσματα τραγικά και με αυτόν τον τρόπο δεν εξυπηρετεί τον στόχο σου που υποτίθεται είναι η αύξηση των εσόδων, αλλά οδηγεί στην κοινωνία σε καταστάσεις κανιβαλισμού. Υπάρχει κανείς που δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η πολιτική είναι η υπεύθυνη υπαίτια του προχθεσινού τραγικού συμβάντος στη Λάρισα, όπου δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο ένας χαροπαλεύει. Όχι επειδή, όπως κάποιοι μας εξήγησαν, ήταν ένα τυχαίο συμβάν, ή επειδή οι νέοι φοιτητές δεν έχουν παιδεία να γνωρίζουν ότι η κάψη διοξιδίου του άνθρακα μπορεί να τους προκαλέσει θάνατο, έτσι μας είπαν ορισμένοι. Αλλά γιατί είναι εγκληματίες αυτοί που επιμένουν σε αυτή την πολιτική. Και αν σήμερα δεν έχει ξεσηκωθεί, όχι από τα κόμματα, από την ίδια την κοινωνία ένα σαχώς, σταματήστε επιτέλους το έγκλημα, είναι γιατί ο ελληνικός λαός τα έχει χάσει. Ταυτόχρονα δείχνει και μια απίστευτη ωριμότητα. Αλλά πρέπει να δει ελπίδα, προοπτική. Και δεν υπάρχει ελπίδα και προοπτική με αυτή τη στρατηγική του λάθους. Να σου λένε οι τεχνοκράτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κάναμε λάθος και εσύ να λες δεν πειράζει, ας το εφαρμόσουμε.
Η άποψή μας είναι ότι αυτή δεν είναι η κυβέρνηση του λάθους, αλλά η λάθος κυβέρνηση για ένα λαό που δεν μπορεί άλλο να πληρώνει τη συνέπεια με λάθος κυβέρνηση. Και να λέγει κανείς ότι ελύθηκε το πρόβλημα της λαθρεμπορίας, ίσα ίσα, ζει και βασιλεύει η λαθρεμπορία. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το αποτέλεσμα μιας αποσπασματικής φορολογικής πολιτικής που μοιοπικά επιχειρεί να αυξήσει τα έσοδα ενάντια στην κοινή λογική επειδή δεν μπορεί τόσα χρόνια να φορολογήσει τον πλούτο. Επειδή έχει αποδιοργανώσει τους μηχανισμούς ελέγχου και επειδή αντί να τους οργανώσει και να τους στρέψει στο εξειδικευμένο οικονομικό έγκλημα, τους τρέφει στο κυνήγι της μικροεπιχείρησης της γειτονιάς. Είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας ενός συστήματος, η λογική του οποίου είναι να τιμωρεί τους πολίτες για να μην αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος. Λοιπόν, η δική μας πρόταση είναι ακριβώς τον αντίποδο. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος. Και η ρίζα βρίσκεται στην οργανωμένη αδικία και στην αναποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος. Η πρότασή μας λοιπόν για μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα, πρώτον, αντιμετωπίζει τις αιτίες που μας οδήγησαν ως εδώ. Δεύτερον, οργανώνει την έξοδο από την κρίση με κριτήρια την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Τρίτον, βάζει τέλος στην προκλητική φοροασυλία του μεγάλου πλούτου. Και τέταρτον, δημιουργεί όρους ανεξαρτησίας για την οικονομική μας πολιτική. Στόχος μας είναι η οργάνωση των δημόσιων οικονομικών έτσι ώστε δαπάνες και έσοδα να βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο της ευρωζώνης. Να εξασφαλίζεται έτσι η επαρκή στήριξη του κοινωνικού κράτους. Να κατοχυρώνεται η δυνατότητα για δημόσιες επενδύσεις που αποτελούν εργαλείο ανάπτυξης και καταπολέμησης της ανεργίας. Και ταυτόχρονα να υλοποιείται η πολιτική αυτή χωρίς να απαιτείται δανεισμός και χωρίς να προκαλείται διαρκώς αύξηση χρέους. Και βεβαίως να προσθέσω και κάτι ακόμα. Ποιος δεν θέλει ιδιωτικές επενδύσεις? Αλλά ποιος πιστεύει ότι είναι εύκολο να προσελκύσει κανείς ιδιωτικές επενδύσεις σε μια ασταθή οικονομία με ένα φορολογικό σύστημα που αλλάζει 3 φορές στους 2 μήνες και βεβαίως όταν δεν υπάρχουν ταυτόχρονα και δημόσιες επενδύσεις που να δημιουργούν ένα πεδίο ευνοϊκό? Για να επιτελέσει λοιπόν το ρόλο του ένα φορολογικό σύστημα εκτός από δίκαιο πρέπει να είναι σταθερό, αποτελεσματικό, διαφανές, ώστε να νομιμοποιείται κοινωνικά. Βασικοί λοιπόν πυλώνες της πρότασής μας είναι, πρώτον, η δημιουργία περιουσιολογίου. Δεύτερον, η οργάνωση ενός κοινωνικά δίκαιου φορολογικού συστήματος. Τρίτον, η επανασύσταση του συστήματος ελέγχου και διοίκησης των φοροεισπρακτικών μηχανισμών. Επιτρέψτε μου ορισμένα λόγια για καθέναν από τους 3 αυτούς πυλώνες. Περιουσιολόγιο. Δεν το είπαμε πρώτοι εμείς. Προφανώς. Το έχουν πει πολλά χρόνια πριν από εμάς. Και είναι ένα εργαλείο προκειμένου να μπορείς να έχεις κάποια αξιόπιστα στοιχεία για να μπορείς να κατανέμεις τα βάρη με βάση αυτό που ορίζει το Σύνταγμα, τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Στο περιουσιολόγιο λοιπόν θα καταγράφεται η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας των φορολογουμένων και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και αυτό θα επιτρέψει τη θέσπιση ενός ενιαίου βασικού χώρου επί του οποίου μπορούν στη συνέχεια να θεσπίζονται εκτόσεις ή πρόσθετες επιβαρύνσεις με πρόνοια για αποτροπή σε κάθε περίπτωση της διπλής φορολογίας. Από τη δημιουργία του περιουσιολογίου και εφ' εξής θα καταγράφονται μόνιμα οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση και στον χρόνο πραγματοποίησής τους. Το περιουσιολόγιο θα αποτελέσει την αφετηρία για ένα ριζικά νέο φορολογικό σύστημα, καθολικό, δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό. Η απουσία περιουσιολογίου, κατά την άποψή μας, είναι ο κύριος λόγος
για τον οποίο σήμερα κυνηγάμε ή παριστάνουμε ότι κυνηγάμε τις ατελείωτες λίστες με τους προφυγάδες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και μια μεγάλη μερίδα του πολιτικού κατεστημένου. Η θέσπιση του περιουσιολογίου βρίσκεται στον αντίποδα της άδικης πολιτικής των οριζόντιων χαρατσιών. Η οργάνωση του περιουσιολογίου θα επιτρέψει να φορολογούνται οι πάντες με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια ανάλογα με την περιουσία που ο καθένας κατέχει, πάντοτε σε συνδυασμό με αφορολόγητα όρια και με επιβολή φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Η κατάργηση των χαρατσιών αποτελεί για μας προτεραιότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμά μας αυτό. Και αυτό γιατί θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο να μετατρέπονται οι μικροϊδιοκτήτες σε ενοικιαστές στα ίδια τους τα σπίτια ή να απειλούνται με κατάσχεση ακόμα και άνθρωποι που σήμερα δεν έχουν δουλειά ή ζουν μέσα στη φτώχεια και στα σπίτια που είναι μεν ιδιόκτητα δεν έχουν πετρέλαιο για να θερμανθούν και ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να ζεσταθούν. Και αυτό να γίνεται την ίδια στιγμή που κάποιοι που έχουν τεράστια ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό ή offshore είναι νόμιμοι και ηθικοί, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Και εδώ το περιουσιολόγιο είναι αυτό που θα μας επιτρέψει να τελειώνουμε οριστικά με τη λογική των χαρατσιών, των άδικων χαρατσιών, αντλώντας έσοδα από την φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης και κινητής περιουσίας. Με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, με εισοδηματικά, επαγγελματικά και άλλα κριτήρια που θα σέβονται τη δυνατότητα των πολιτών να ζουν αξιοπρεπώς. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την οργάνωση ενός κοινωνικά δίκαιου φορολογικού συστήματος. Επί της ουσίας μιλάμε για την επαναθεμελίωση του προοδευτικού χαρακτήρα της φορολογίας. Η μείωση του αριθμού των κλιμακίων, η ουσιαστική κατάργηση του αφορολόγητου και οι αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης έχουν οδηγήσει σε καθεστώς εξόντωσης το μικρό και μεσαίο εισόδημα. Η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης στο πρόγραμμά μας οργανώνεται πάνω στους εξής άξονες. Πρώτο, φορολόγηση όλων των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων με την ίδια κλίμακα με εξαίρεση τόκους αποκαταθέσεις. Με περισσότερα κλιμάκια και αλλαγή των συντελεστών φορολογίας ώστε να ελαφρύνονται τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Δεύτερος άξονας, αύξηση των φορολογικών εσόδων από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Στόχος είναι η πραγματική φορολόγηση του κεφαλαίου και του πλούτου να ανέλθει στο μέσο όρο της Ευρωζώνης αντί στα πολύ χαμηλά επίπεδα που είναι σήμερα. Τρίτον, η αλλαγή της σχέσης έμεσων και άμεσων φόρων μέσω αύξησης των εσόδων από άμεσους φόρους και μέσω της μείωσης των έμεσων φόρων. Εδώ περιλαμβάνεται και αυτό που ακούστηκε πιο πριν, και αυτό τον παραλογισμό με το ΦΠΑ στην εστίαση στο 23%. Και εδώ καταλαβαίνουμε πόσο άδικο είναι αυτό. Και βεβαίως εδώ περιλαμβάνεται η ειδική φορολόγηση των ειδών πολυτελούς διαβίωσης, η πάταξη της λαθρεμπορίας καυσίμων αντί για την εξίσωση πετρελαίου κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης. Τέταρτος άξονας είναι ο φόρος μεγάλης και πολύ μεγάλης περιουσίας με προοδευτική κλίμακα. Πέμπτος άξονας είναι η κατάργηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων και των προκλητικών φοροαπαλλαγών που έχουν αποτέλεσμα την απώλεια τεράστιων ποσών φόρου. Επιτρέψτε μου να τεκμηριώσουμε την αναγκαιότητα των προτάσεων αυτών με τρεις πίνακες, ελπίζω να τους δείξουμε, με τρεις πίνακες που αποτυπώνουν τη σημερινή κατάσταση. Ο πρώτος πίνακας λοιπόν αφορά τους φόρους μισθωτών και νομικών προσώπων και φαίνεται η συνεισφορά μισθωτών συνταξιούχων από τη μια και επιχειρήσεων από την άλλη στα φορολογικά έσοδα. Η σύγκριση είναι ανάμεσα στο 2004 και το 2010 και σημειωτέων ότι στο διάστημα αυτό
η κερδοφορία των επιχειρήσεων αυξήθηκε σημαντικά. Ήμασταν σε περίοδο αύξησης κερδοφορίας. Στο δεύτερο πίνακα φαίνεται ο ρυθμός αύξησης της φορολογίας σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων για μισθωτούς και συνταξιούχους από τη μια και επιχειρήσεις από την άλλη. Κατά την περίοδο 2004-2010 οι φόροι των μισθωτών και συνταξίων αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι αυξήθηκε το εισόδημά τους. Αντίθετα, για τις επιχειρήσεις οι φόροι μειώθηκαν παρά την αύξηση των δηλωθέντων κερδών τους, τα οποία σημειωτέων λόγω της νόμιμης φοροδιαφυγής είναι πολύ μικρά σε σχέση με την πραγματική παραγωγή πλούτου στην Ελλάδα. Και τέλος, στον τρίτο πίνακα, εμφανίζεται η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων. Πρόκειται για μια εξαιρετική φορολογική αδικία. Οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι, γιατί καταβάλλονται εξίσου για όλους, ανεξάρτητα από τα εισοδήματα που έχουν. Ένας άνθρωπος με εισόδημα 250.000 ευρώ τον χρόνο και ένας με εισόδημα 6.000 ευρώ το χρόνο για αγορές 10 ευρώ από το σούπερ μάρκετ πληρώνουν ακριβώς τον ίδιο φόρο. 2,3 ευρώ, αφού τώρα έχει πάει στο 23%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ο πιο άδικος φόρος και βλέπετε αυτή την άδικη άνηση κατανομή ανάμεσα στους έμεσους, δηλαδή στους άδικους και στους δίκαιους εντός εισαγωγικών φόρους. Και να έρθω τώρα στον τρίτο άξονα. Στον τρίτο πυλώνα από τους τρεις αρχικούς που σας είπα, που είναι η επανασύσταση του συστήματος ελέγχου και διοίκησης. Οι συντελεστές, τα κλιμάκια και η κατάργηση φοροαπαλλαγών πολλές φορές αποδίδουν θεωρητικά έσοδα. Για να γίνουν τα θεωρητικά έσοδα πραγματικά έσοδα, πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η φοροδιαφυγή. Πέρα λοιπόν της δικαιοσύνης που απαιτείται έτσι ώστε να μπορούν να εισφραχτούν οι φόροι, απαιτείται και η ικανότητα των μηχανισμών ελέγχου να εντοπίζουν τις παραβάσεις και να δημιουργούν συνθήκες πρόληψης φοροδιαφυγής. Έχουμε το φόβο ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά άσχημη πραγματικότητα και ότι οι μηχανισμοί αυτοί σήμερα, αν δεν έχουν ήδη καταρρεύσει, βρίσκονται υποκατάρρευση. Απαιτείται λοιπόν μια μεγάλη μεταρρύθμιση, καταρχάς μεταρρύθμιση οργάνωσης, από την ίσπραξη μέχρι τον έλεγχο και την επιβολή ή τη διευθέτηση των προστήμων. Ας δούμε πάλι ορισμένα παραδείγματα αναδιάρθρωσης των ελεγχτικών μηχανισμών. Μάλλον ένα πρώτο παράδειγμα είναι αυτό που είχε πει ο κύριος Διώτης όταν ήταν ειδικός γραμματέας ΔΟΕ, πριν αρχίσει αυτή η ιστορία με τις λίστες και με τα αστικάκια. Είχε πει το εξής τότε, ότι αν αυτή τη στιγμή είχα 8 άτομα αντί για 2 που έχω, θα σας έφερνα 140 εκατομμύρια ευρώ, μόνο από τα σκάφη. Αν είχα 10 επιπλέον υπαλλήλους στα βόρεια σύνορα, θα φέρναμε πάνω από 1 δις ευρώ από το λαθρεμπόριο τσιγάρων και πετρελαίου. Έχει μια σημασία αυτό. Όπως επίσης έχει μια σημασία να δούμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα της τραγικής υποστελέχωσης. Θα σας δώσω ορισμένα. Εφορία ανώνυμων εταιριών Πειραιά. Μια από τις μεγαλύτερες της χώρας ελέγχει την περιοχή που εκτείνεται από Ασπρόπυργο έως Βάρκιζα με 6.000 ανώνυμες εταιρείες. Ξέρετε πόσους ελεγκτές έχει? 3. Ενώ οι προβλεπόμενες θέσεις είναι 25. Θα έπρεπε να έχει πάνω από 30. Εφορία Ελευσίνας ελέγχει την περιοχή Μέγαρα, Ελευσίνα, Μάνδρα, Αλεποχώρη, Ασπρόπυργος. Έχει 4 ελεγκτές. Και ερχόμαστε τώρα και στο Βασίλειο, στο ΣΔΟΕ. Το ΣΔΟΕ για την παραλλατική λειτουργία, στο Βασίλειο του ελέγχου εννοώ, έτσι μην υπαρξίζετε, του ελέγχου της φοροδιαφυγής. Για την πανελλαδική λειτουργία λοιπόν του ΣΔΟΕ, 365 μέρες, 24 ώρες βάση, έτσι. Οι προβλεπόμενες θέσεις πριν το μνημόνιο ήταν 1.520 ελεγκτές και τώρα υπηρετούν 978.
Η καταμέτρηση ήταν στις 12 Δεκάτου του 12, μπορεί να έχουν μειωθεί. Και να σας δώσω και ένα τρίτο παράδειγμα. Να συγκρίνουμε τη στελέχωση των δικών μας ελεκτικών μηχανισμών στην Ελλάδα με την αντίστοιχη στελέχωση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα, σε σύνολο 9.700 εφοριακών υπαλλήλων, οι ελεγκτές είναι περίπου 2.000 άτομα. Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, οι υπάλληλοι των φορολογικών υπηρεσιών ασχολούνται κυρίως με τον έλεγχο και όχι με γραφειοκρατικές εργασίες. Η οργάνωση λοιπόν ενός αποτελεσματικού συστήματος δεν μπορεί να στηριχθεί στην υπερβολική αυθαίρετη εξουσία των μηχανισμών ελέγχου και την προσφυγή στα δικαστήρια ως μέσου διευθέτησης, που αποτελούν χαρακτηριστικά του σημερινού συστήματος και συμβάλλουν σε φαινόμενα συναλλαγής. Ένα νέο σύστημα πρέπει να στηρίζεται, για παράδειγμα, σε ένα καθολικό ηλεκτρονικό έλεγχο. Σε ένα καθολικό ηλεκτρονικό έλεγχο που εξάγει με βάση καθορισμένα κριτήρια ένα δείγμα περιπτώσεων ύποπτο για φοροδιαφυγή. Το δείγμα αυτό, μαζί με δείγμα που θα επιλέγεται τυχαία, συγκροτεί το πλήθος περιπτώσεων που θα εξετάζονται κάθε χρόνο, προφανώς μέσα στις δυνατότητες που έχει το ανθρώπινο δυναμικό των ελεκτικών μηχανισμών. Συγχρόνως, απαιτείται η ενίσχυση όλων των ενδιάμεσων διαδικασιών, διαιτησίας και διακανονισμών, με σαφείς διαδικασίες τιμωρίας των παραβάσεων, πρόστιμα, αυξημένους φορολογικούς συντελεστές, ώστε να αποφεύγονται οι προσφυγές στα δικαστήρια. Μηχανισμοί όπως το ΣΔΟΕ πρέπει να μετεξελιχθούν σε εξειδικευμένους θεσμούς που θα στοχεύουν σε δύσκολα θέματα από αυτά που σήμερα δεν ασχολούνται καν, όπως οι ενδοομιλικές σχέσεις, το περιβόητο λαθρεμπόριο καυσίμων που όλο ακούμε γι' αυτό, αλλά ποιος το κάνει άραγε, ποια ώρα τα χέρια κινούν τα νήματα. Τόσα χρόνια ακούμε για το λαθρεμπόριο καυσίμων, αλλά ποτέ δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και βεβαίως βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η αποτελεσματική οργάνωση της πρόληψης της φοροδιαφυγής. Και μια άλλη κουλτούρα φορολογική σε όλους μας. Αλλά για να μπορέσουμε να εγκαθιδρύσουμε, να εμπεδώσουμε μια άλλη φορολογική κουλτούρα, πρέπει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο οποίος κυρίως στο εμπαρόδο είναι και αυτός που λιγότερο από τους άλλους μπορεί να ξεφύγει, πρέπει να δει αποτελέσματα. Να δει ότι κάποτε πιάνονται τα μεγάλα ψάρια και τιμωρούνται. Και τότε βεβαίως ναι, πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Από τώρα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε, αλλά τότε θα είναι πιο εύκολο να έχουμε αποτελέσματα σε αυτή τη διαδικασία συμβολής, στη δημιουργία, στην εμπέδωση μιας άλλης φορολογικής συνείδησης. Κλείνω, φίλες και φίλοι. Η πρότασή μας αφορά και το άμεσο και το μακροχρόνιο. Αφορά τόσο τα αναγκαία άμεσα βήματα για την ανόρθωση, όσο και τις θεσμικές αλλαγές που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς η κυβέρνηση περιορίζεται στην οργάνωση μιας συστηματικής φοροεπιδρομής που στοχεύουν κυρίως σε αυτούς που δεν έχουν. Αποφασίζουν όλα αυτά τα χρόνια να φορολογούν τη φτώχεια και να αφήνουν αφορολόγητο τον πλούτο. Απειλούν με φυλακή το μισό ενεργό πληθυσμό και οργανώνουν μια οικονομική μεταρρύθμιση που καθυλώνει τις επόμενες γενιές σε μισθούς 300 ευρώ, όπως διαβάσαμε στις κυριακάτικες εφημερίδες που ζητούν πολυεθνικές επιχειρήσεις προκειμένου να τους ανοίξει η όρεξη για επενδύσεις στη χώρα μας. Χωρίς ίχνος κοινωνικού κράτους, χωρίς θεμελιωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και φυσικά με ένα δημόσιο πλούτο ο οποίος θα έχει εκποιηθεί. Με δύο λόγια, το αποτέλεσμα της μνημονιακής λέλαπας θα είναι καθοριστικό. Θα φτιάξουν μια Ελλάδα για λίγους, τους ισχυρούς και τους πλούσιους. Ακριβώς την αντίθετη
οπτική, την αντίθετη θεώρηση, στην αντίθετη αξιακή αφετηρία βρίσκεται το δικό μας όραμα. Απέναντι στην πολιτική των μνημονίων και της Τρόικας, εσωτερικού και εξωτερικού, που βαθαίνουν την ύφεση και πολλαπλασιάζουν την κοινωνική καταστροφή, εμείς αγωνιζόμαστε για να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία. Αγωνιζόμαστε για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και για το σύνολο των ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που είναι πια αναγκαίες και που μπορούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Που θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις κοινωνικής και οικονομικής ανόρθωσης και θα ανοίξουν έναν εναλλακτικό δρόμο για ανάπτυξη με αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι το δικό μας όραμα. Και σε αυτό το όραμα σας καλούμε όλους και όλες, φορείς, πρόσωπα, δυνάμεις, που μπορεί στο παρελθόν να μην πορευτήκαμε μαζί, που μπορεί να έχουμε διαφορετική ιδεολογική αφετηρία, σας καλούμε να συμβάλλετε. Είναι εθνικό καθήκον να συμβάλλουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Να σταματήσουμε την καταστροφή, αλλά και να οικοδομήσουμε μετά την κρίση μια οικονομία απαλλαγμένη από τις τρευλώσεις, τις αδικίες του παρελθόντος. Μια δίκαιη κοινωνία. Και βασικό στοιχείο μιας δίκαιης κοινωνίας είναι το φορολογικό της σύστημα. Και πιστέψτε με, από αυτή την πλατιά κοινωνική συμμαχία δεν θα βγουν ωφελημένοι μονάχα οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, η εργατική τάξη της χώρας μας που συρρυκνώνεται, οι άνεργοι, οι νέοι. Θα βγούμε ωφελημένοι όλοι. Αυτοί που δεν θα ωφεληθούν και θα ζημιωθούν είναι αυτή η ισχνή μειοψηφία του 1% που κερδίζει από την εφαρμογή του μνημονίου. Ας ενώσουμε λοιπόν δυνάμεις για να τους αποτρέψουμε. Σας ευχαριστώ.